Γεια σας κύριε Καραθανασόπουλε. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές μας, κυρία Μπαλτατζή. Να είστε καλά, κύριε Καραθανασόπουλε. Γιατί είναι το μεγαλύτερο καλό το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας? Γιατί έχουμε δείξει μια σημαντική συνέπεια λόγων και έργων. Και είχαν πει, για παράδειγμα, για την προηγούμενη κυβέρνηση ότι θα είναι μια αντιλαϊκή κυβέρνηση και ολόκληρο δεν πρέπει να δείξει καμία αναμονή και να οργανώσει την πάλη της για να καταδικαστεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη στους αγώνες, στη Βουλή και παντού. Mm. Και από αυτή την άποψη, λοιπόν, εάν κάτι κέρδισε το προηγούμενο διάστημα, κέρδισαν κάποια τμήματα των εργαζόμενων, οφείλονται ακριβώς στην οργάνωση της πάλης, την οποία πρωτοστάτησε το ΚΚΕ. Για παράδειγμα, οι εργαζόμενοι στο λιμάνι του Πειραιά, στην Κόσκο, οι εργαζόμενοι της Ιφούτ, αλλά και άλλα τμήματα των εργαζόμενων των λαών που είχαν ορισμένες επιμέρους αποσπάσεις, θα το λέγαμε έτσι. Και από αυτή την άποψη, λοιπόν, εάν κάτι καλό μπορεί να περιμένει ο εργαζόμενος, ο επαγγελματίας, ο βιοπαλαιστής αγρότης, η νέα γενιά, δεν είναι από την όποια κυβερνητική επιλογή. Γιατί επί της ουσίας η πολιτική της επόμενης κυβέρνησης θα είναι αντιλαϊκή. Mm-hmm. Και μπορούμε να το εξηγήσουμε αυτό, αλλά χρειάζεται ακριβώς να δυναμώσει το αντίπαλο δέος. Κύριε... Το αντίπαλο δέος είναι οργανωμένος λαός. Κύριε Καραθανασόπουλε, τη συνέπεια του ΚΚΕ την αποδέχονται και αυτοί που διαφωνούν ιδεολογικά με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Η σταθερή κριτική πλέον είναι, και πολύ περισσότερο αυτή τη φορά, προφανώς και με αφορμή τον εκλογικό νόμο, την απλή αναλογική, ότι το ΚΚΕ είναι ένα κόμμα περιχαρακωμένο, προφανώς και έχει μια συνέπεια λόγων και πράξεων σταθερά, όμως είναι όλα αυτά εκ του ασφαλούς, γιατί αρνείται να συμμετέχει στην πρόταση που σας έχει κάνει επανειλημμένα ο Αλέξης Τσίπρας για μια κυβέρνηση του δημοκρατικού τόξου, μια κυβέρνηση στην οποία θα μπορούσαν να υπάρξουν συγκλήσεις, συνεννοήσεις, γιατί επί της ουσίας τι λέει? Λέει αυτό που το σύστημα της απλής αναλογικής που και εσείς δέχεστε δημιουργεί ως προϋπόθεση και συνθήκες επίσης. Λοιπόν, καταρχάς να πιάσουμε ένα τα πράγματα με τη σειρά τα οποία τα βάλατε. Το ΚΚΕ δεν είναι καθόλου περιχαρακωμένο. Ίσα-ίσα οι δυνάμεις του ΚΚΕ βρίσκονται καθημερινά στους μικρούς και μεγάλους αγώνες του λόγου και της νεολαίας. Εμπιστεύονται το ΚΚΕ ευρύτερα λαϊκά στρώματα και τις δυνάμεις που υποστηρίζει το ΚΚΕ στους εργατικούς αγώνες, στα εργατικά σωματεία, στους φοιτητικούς συλλόγους με την ανάρτηση πάση σπουδαστική σε πρώτη δύναμη. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, αυτά τα ζητήματα είναι ενθαρρυντικά στοιχεία, ότι δηλαδή διευρύνεται οι δεσμοί του κόμματος με ευρύτερα λαϊκά στρώματα και με τη νέα γενιά. Ένα. Δεύτερον, δεν είμαστε απλά ένα κόμμα διαμαρτυρίας και επί της ουσίας είμαστε ένα κόμμα εξουσίας και διακυβέρνησης από τη στιγμή που θα αποφασίσει ο λαός να μας δώσει αυτές τις ευθύνες για να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας και την πολιτική μας. Ναι, αλλά μόνοι σας. Αυτό σε επίπεδο συνεργασίας. Μαζί με το λαό πρωταγωνιστή των εξελίξεων. Όχι ο λαός να παρακολουθεί απλά και μόνο κάποιες κινήσεις κορυφής και μια διαχείριση κυβερνητικού έργου που επί της ουσίας αποφασίζουν οι άλλοι χωρίς αυτόν. Ναι, αλλά στην πρόκληση απλής αναλογικής που σας στείλουν τώρα την πρόταση. Ναι. Την αρνείστε. Λοιπόν, καταρχάς ο εκλογικός νόμος δεν καθορίζει ούτε μεταβάλλει το περιεχόμενο μιας κυβερνητικής πολιτικής. Ο εκλογικός νόμος καταγράφει λιγότερο ή περισσότερο καθαρά τις δυνάμεις τις οποίες έχει το κάθε κόμμα μέσα στο λαό τη συγκεκριμένη στιγμή. Σύμφωνοι. Από αυτή την άποψη λοιπόν είναι δεδομένο. Δεύτερο, εμείς δεν είμαστε καθαρά. Δεν μπορούμε να βάλουμε ένα, δύο, τρία ή πέντε σημεία, όπως λένε άλλοι, για να συμφωνήσουμε. Γιατί το πλέγμα το οποίο έχει δεθεί χειροπόδαρο ο λαός και η νεολαία είναι πάρα πολύ μεγάλο και πολύ σημαντικό. Και επί της ουσίας, αν δεν συμφωνήσουμε στα βασικά, που βασικό για παράδειγμα δεν είναι για την επόμενη κυβέρνηση το Ταμείο Ανάκαμψης με τα 350 αντιλαϊκά προαπαιτούμενα, βασικό δεν είναι
η νέα δημοσιονομική, το νέο δημοσιονομικό σύμφωνο με τα ματωμένα πρωτογενή πλεονάσματα. Να σας το πω και λίγο αλλιώς. Εκ των έσω. Ας χρησιμοποιήσω λοιπόν και άλλες και άλλα επιχειρήματα γνωστά πολύ, κύριε Καραθανασόπουλε. Μπορεί να σας πει κανείς, ναι, αυτό υπάρχει, γιατί εσείς λέτε ότι επί της ουσίας το είπε και ο γραμματέας, μίλησε για μούφα προοδευτική διακυβέρνηση. Λέω, γιατί εκ των έσω λοιπόν δεν προσπαθείτε να συμμετέχετε σε μια τέτοια προσπάθεια και να δείτε τι μπορείτε να πετύχετε, τι δεν μπορείτε να πετύχετε σε μια ανοιχτή διαπραγμάτευση, σε έναν ανοιχτό διάλογο, γιατί όχι? Θα σας πω γιατί ακριβώς διαφωνούμε στα κυρίαρχα, στα βασικά, στις στρατηγικές επιλογές, και οι επιμέρους επιλογές καθορίζονται από τις στρατηγικές επιλογές. Η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ αλλά και άλλα κόμματα συμφωνούν με τις στρατηγικές επιλογές. Οι όποιες επιμέρους διαφοροποιήσεις δεν αλλάζουν το χαρακτήρα το αντιλαϊκού και του ταξικού. Ένα το κρατούμε, το δεύτερον. Γιατί αν κάναμε κάτι τέτοιο, θα λειτουργούσαμε ως κολυβήθρα του Σιλοάμ για τις αντιλαϊκές τους πολιτικές. Τρίτον, γιατί είναι καθαρό ότι με αυτόν τον τρόπο θα εγκλωβίζαμε το ΚΚΕ, τουλάχιστον για ένα χρονικό διάστημα, σε κυβερνητικές επιλογές και λογικές, και άρα θα ήταν σε βάρος του ίδιου του λαϊκού παράγοντα και της ανάγκης οργάνωσης των αγώνων του. Και από αυτή την άποψη το έχουμε δει και πολύ πρόσφατα στην υπόλοιπη, σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι τέτοιου είδους επιλογές όχι μόνο δεν συνέβαλαν στο να βελτιωθεί η θέση του λαού, αλλά αντίθετα αποτέλεσαν χαρακτηριστικό στοιχείο να αποδυναμωθεί το εργατικό λαϊκό κίνημα και το ίδιο το Κομμουνιστικό Κόμμα. Πείτε μου κάτι. Για παράδειγμα, συνέβη στην Πορτογαλία πολύ πρόσφατα, όπου η Σοσιαλδημοκρατία πήρε την αυτοδυναμία. Ναι. Πείτε μου κάτι, κύριε Καραθανασόπουλε. Σε αυτή την προεκλογική περίοδο, το ΚΚΕ αναπτύσσει και έναν αντίλογο πολιτικό, που γι' αυτό έχει επικριθεί. Μπαίνετε στις λογικές τύπου τι πλαστήρες, τι παπάγος. Σας θυμίζω τη δήλωση του γραμματέα ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν η χειρότερη, που προκάλεσε και αντιδράσεις και τα λοιπά. Η χειρότερη μέχρι εκείνη τη στιγμή. Ναι. Γιατί ακολούθησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που είναι ακόμη πιο χειρότερη. Έτσι. Με εκείνη τη στιγμή ήταν η χειρότερη κυβέρνηση. Γιατί νομιμοποίησε τα δύο πρώτα μνημόνια και βάλε και ένα τρίτο μνημόνιο. Άρα, δηλαδή, σε σχέση με τις αυτές που προηγήθηκαν, ήταν χειρότερη κυβέρνηση. Η πρόπερση και η κυβέρνηση Μητσοτάκη ήταν πολύ χειρότερη από την κυβέρνηση Τσίπρα. Και η επόμενη κυβέρνηση ήταν ακόμη πιο χειρότερη. Αυτή η επόμενη κυβέρνηση ποια θα είναι, κύριε Καραθανασόπουλε? Ήταν, γιατί εσείς εκεί στο ΚΚΕ πάντα κάνετε εκτιμήσεις, οι οποίες το έχω ξαναπεί και άλλες φορές. Καλά θα κάνουμε να τεντώσουμε τα αυτοί μας και να τις ακούμε και τις εκτιμήσεις και τις αναλύσεις σε άλλα επίπεδα. Οι προβλέψεις σας λοιπόν ποιες είναι, τι θα βγάλει η κάλπη λοιπόν? Κοιτάξτε, θα βγάλει σίγουρα αντιλαϊκή κυβέρνηση, ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, θα βγάλει και μια συμπολιτευόμενη στα βασικά ζητήματα αντιπολίτευση από τα άλλα κόμματα. Όπως έγινε και πρόσφατα. Συμπολιτευόμενη αντιπολίτευση, μάλιστα, ναι. Βεβαίως. Άρα λοιπόν, αν θέλουμε μια ισχυρή λαϊκή αντιπολίτευση και μέσα και έξω από τη Βουλή, μόνο το ΚΚΕ μπορεί να δώσει αυτό το στίγμα και αυτή τη δυνατότητα στο ναι, λαό. Μου θυμίζει τώρα αυτό το παλιό σύνθημα. ΚΚΕ δυνατό στη Βουλή και στο λαό, ναι. Και βεβαίως αυτό που λέγατε για το σύνθημα, το τι πλαστήρας της Παπάγος, επί της ουσίας ιστορικά έχει δικαιωθεί. Γιατί ακριβώς και η κυβέρνηση του Πλαστήρα και η κυβέρνηση του Παπάγου θεμελίωσαν ένα μετεφυλιακό. Εντάξει, ακραίο είναι τώρα αυτό, κύριε Καραθανασόπουλε. Ένα κράτος των διώξεων, των φυλακίσεων, των εξοριών, των εκτέλεσεων. Δεν μπορεί λοιπόν να είσαι και με τον Νίκο Μπελογιάννη και την εκτέλεση του και με τον Πλαστήρα που τον εκτέλεσε. Γι' αυτό αυτά πρέπει κάποια στιγμή να τελειώσουν οι εκλογές και να σας φέρω εδώ στο στούντιο και να έχετε και την αντιπαράθεση που πρέπει, κύριε Καραθανασόπουλε, γιατί είναι κομμάτια της ιστορίας εξαιρετικά ενδιαφέροντα και ειδικά εμένα πραγματικά μου διεγείρει. Και από αυτή την άποψη το ΚΚΕ, εγνώστο συνεπείο του νόμου, διαλέγει πάντοτε τη σωστή και τη δύσκολη πλευρά της ιστορίας. Εγνώστο ναι, το κρατώ αυτό. Λοιπόν, δεύτερες κάλπες, από ό,τι καταλαβαίνω, εκτιμάτε ότι θα έχουμε. Σε αυτές τις δεύτερες κάλπες βλέπετε... Δεν τις αποκλείουμε τις δεύτερες κάλπες. Δεν τις αποκλείουμε.
Τώρα, άρα τι σημαίνει αυτό τώρα, μισό λεπτό, δεν τις αποκλείεται. Δεν τις αποκλείεται αν πάρουμε ως δεδομένα αυτά που οι δημοσκοπήσεις σε ένα βαθμό βγάζουν. Μπορεί κανείς να μην να έχει τις ενστάσεις του και τις αποστάσεις του. Ότι είναι δύσκολο να σχηματιστεί η κυβέρνηση. Μα ο κύριος Μητσοτάκης το είπε ξεκάθαρα, ότι θα επιδιώξει την αυτοδυναμία με κάθε τρόπο. Καλά, αυτό σημαίνει ότι. Προεκλογικά υποστηρίζουν πολύ πολλά. Δηλαδή, βλέπετε πιθανό, ας πούμε, να συνεργαστεί η Νέα Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ, θα ενδώσει ο κύριος Ανδρουλάκης σε κάτι τέτοιο? Δεν μας εξέπλητε τίποτα. Mm-hmm. Άλλωστε, πολλά έχουν δει τα μάτια μας. Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Πριν καν κλείσουν οι κάλπες, είδαμε το 2015. Mm-hmm. Άρα, λοιπόν, ορισμένα πράγματα γίνονται εκ των προτέρων και με το εκλογικό αποτέλεσμα επικυρώνονται απλά και μόνο. Δεύτερον, δεν θα μας εκπλήξει το οτιδήποτε. Ακόμη και ένας μεγάλος συνασπισμός κάτω από ειδικές συνθήκες. Mm-hmm. Χωρίς να είναι αυτό η πρώτη προτεραιότητα, όπως εκτιμάμε, από τη στιγμή που η συγκολητική ουσία υπάρχει. Μάλιστα. Είναι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των ΝΑΤΟ και των Αμερικανών, στις οποίες συμφωνούν και τα τρία κόμματα τουλάχιστον. Ωραία. Πάμε λοιπόν. Άκουσα την εκτίμησή σας για αυτή την πρώτη Κυριακή που έχουμε. Εάν λοιπόν πάμε στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, εκεί, σε εκείνη την εκλογική αναμέτρηση, με άλλο εκλογικό νόμο. Με τον πόνους που έχει, που προβλέπεται από τον εκλογικό αυτό νόμο, εκτιμάτε ότι εκεί μπορεί να σχηματιστεί κυβέρνηση αυτοδύναμη? Αυτό θα εξαρτηθεί και από το αποτέλεσμα της 21ης του Μαΐου. Άρα λοιπόν θα εξαρτηθεί βασικά από αυτό το αποτέλεσμα. Mm-hmm. Δεύτερον, δεν θεωρούμε ότι είναι πολύ εύκολο και η Νέα Δημοκρατία αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ να προσεγγίσουν ένα τέτοιο ποσοστό. Από τη στιγμή που είναι δοκιμασμένα κόμματα στην αντιλαϊκή πολιτική, ναι, και η λαϊκή οργή και δυσαρέσκεια είναι πάρα πολύ έντονη στον κόσμο. Mm-hmm. Και υπάρχει ένα πολύ ρευστό εκλογικό περιβάλλον αυτή τη στιγμή. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, εμείς θεωρούμε ότι τα εκβιαστικά διλήμματα και που την πρώτη και στις 21 του Μάιου, αλλά πολύ περισσότερο ενδεχόμενο στις δεύτερες εκλογές που μπορεί να ακολουθήσουν, mm-hmm, είναι πολύ δύσκολο να εγκλωβίσουν την λαϊκή δυσαρέσκεια και να την ενσωματώσουν. Μάλιστα. Λοιπόν, κοντός ψαλμός αλληλούια. Το λέτε αυτό στο κουκουέ. Οπότε από αυτή την άποψη, λοιπόν, λέμε εμείς να κάνουμε την έκπληξη την πρώτη Κυριακή, την Κυριακή της 21 του Μαΐου, με ένα πολύ ισχυρό κουκουέ. Αυτό είναι το βασικό μας. Και μετά θα ξαναχρειαστούμε την ανάλυση σας μέσω εβδομάδα, κύριε Καραθανασόπουλε. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή προσωπική επιτυχία σας εύχομαι. Να είστε καλά. Να είστε καλά.